Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν έξω από το εργοστάσιο διαμαρτυρόμενοι οι εργαζόμενοι της ΒΙΦΗ Λάμδα, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι κλιμακίων του ΣΕΠΕ εντός του εργοστασίου για θέματα ασφαλείας. Εμείς είμαστε σε μια διαρκή αγωνιστική κινητοποίηση, όπως βλέπετε. Η παρουσία μας είναι καθημερινή και σε 24ωρη βάση πλέον. Από εκεί και πέρα, όπως και εσείς γνωρίζετε και έχετε ενημερωθεί, για δεύτερη συνεχή μέρα υπάρχει κλιμάκιο τεχνικό που κάνει τους δικούς της ελέγχους μέσα στο βιομηχανικό συγκρότημα. Τα πορίσματα βέβαια αυτών δεν μπορούν να μας είναι γνωστά. Αυτοί θα κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις και θα βγάλουν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Ιδιαίτερη μνήμα κάνουν οι εργαζόμενοι στους δύο συναδέλφους τους που παρότι είχαν υπογράψει τις νέες συμβάσεις και βρισκόντουσαν λίγες μέρες στη δουλειά, τελικώς παραιτήθηκαν, μην αντέχοντας το βάρος της ευθύνης. Βλέπουμε μέσα σε όλη αυτή την αγωνιστική ετοιμότητα που έχουν οι εργαζόμενοι δύο ανθρώπους από μέσα να αποχωρούν και να βγαίνουν έξω μαζί σας. Τι συνέβη και πώς σχολιάζετε αυτή την απόφαση? Χθες κατά την επίσκεψη του κλιμακίου από τη Θεσσαλονίκη περάσαμε από κάποιες μονάδες της εταιρείας Ελαγρολίπ και συγκεκριμένα από το 1200. Εκεί υπήρχε ένας καινούριος συνάδελφος, ο Καγιάς ο Γιώργος, ο οποίος τον είχαν εγκαταστήσει πριν μία μέρα εκεί το παιδί. Τον μάθανε κάποια πράγματα έτσι ώστε όταν θα ερωτηθεί να μπορέσει να απαντήσει. Βέβαια το παιδί με όσα έβλεπε και με όσα ζούσε εκεί πέρα μέσα ήταν αδύνατο να καθίσει να εργαστεί. Οπότε όταν του έγινε ερώτηση από τον επιθεωρητή, αυτός του εξήγησε πώς έχει κατάσταση. Του είπε ότι δεν μπορεί να δουλέψει με αυτές τις συνθήκες, φοβάται και θέλει να παραιτηθεί. Το ίδιο έπραξε και ένας συνάδελφος από τα νητρικά, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ, προχθές δηλαδή, ήταν μόνοι τους μαζί με έναν άλλον χειριστή στη μονάδα μέσα και ενώ η μονάδα έκανε εξάτμιση υγρής αμμονίας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια πίεση στο δίκτυο. Παρότι είναι συνάδελφοι που υπόκειται και αυτή μέσα σε αυτή την κατάσταση, την οικονομική που ζούμε όλοι μας και βιώνουμε, έτσι, σαν χώρα κτλ. Θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν από τη δική μας τη μνήμη. Είχαν το θάρρος και την τόλμη να παραδεχτούν ότι δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία, ενώ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να βρίσκονται στην εργασία. Παρόλο που και αυτοί ήταν άνεργοι και πήραν αυτό το μεγάλο θάρρος και την πρωτοβουλία ευθαρσώς να απαντήσουν στο ζήτημα και να παραιτηθούν. Για μας αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπουμε μονάχα σαν συναδέλφους και είναι ηρωική η θέση τους, γι' αυτό και θα τους έχουμε πάντα θέση στο πάνθεο των αγωνιζόμενων ανθρώπων. Τέλος, απαντώντας για τις διαπραγματεύσεις στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι λένε πως ο διάλογος είναι προσχηματικός και δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα. Από την Αθήνα, κανένα νεότερο. Υπάρχουν τρεις συνάδελφοί μας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βρίσκονται σε διαβουλεύσεις εδώ και τρίτη μέρα με την εταιρεία, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Δεν έχουμε κάτι γνωστό. Εμείς η δική μας πάγια θέση είναι ότι επιζητούμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν μπορεί δηλαδή οι όροι της εργασίας και όλες αυτές οι μορφές εργασίας να μην έχουν καθορισμένο τρόπο που θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το βιομηχανικό συγκρότημα. Στην ουσία οι συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή με το σωματείο είναι για να είναι καλυμμένη απλά η εταιρεία και τίποτα άλλο. Στην ουσία δεν λένε τίποτα εκεί που πηγαίνουν. Υπάρχει ένας οικονομικός διευθυντής, τους λέει 5-10 πράγματα ένα πεντάλεπτο και μετά κοιτάζονται. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι οι διαβουλεύσεις είναι προσχηματικές. Δηλαδή μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδος συναντηθήκαμε με την εταιρεία για να συζητήσουμε πάνω στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων και σε μια εβδομάδα μέσα τύπησε η εταιρεία, προχώρησε ακόμα και σε διαβούλευση μαζί μας για να βγούμε ουσιαστικά σε διαθεσιμότητα. Απογοητευμένη από τις εξελίξεις στη ΒΙΦΗ Λάμδα εμφανίζεται και η Δήμαρχος που περιμένει την παρέμβαση της πολιτείας για να δοθεί μια λύση. Η γενικότερη εικόνα δεν είμαι ευχαριστημένη. Εγώ δεν είμαι καθόλου χαρούμενη και καθόλου πολύ προβληματισμένη. Πιστεύω ότι αν δεν εμείς κάναμε τις προσπάθειές μας να πιέσουμε την εταιρεία, αλλά ποιοι είμαστε εμείς από ό,τι φαίνεται. Μόνο από την κεντρική κυβέρνηση μπορεί να ακούσουν
και όχι τίποτα άλλο, να δεχθούν να μπουν στο διάλογο. Δεν ζητάει κανείς ή να μπουν σε συμφωνίες, δεν μπορούμε εμείς να μπαίνουμε σε τέτοιες συμφωνίες. Ένα διάλογο θέλουμε. Αυτό του ζητήσαμε από την αρχή. Και εμείς για την ώρα η εμπλοκή μας είναι σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας, γιατί βεβαίως σαν Δήμος και για των Δημοτών μας τα θέματα που εργάζονται εκεί μέσα ενδιαφερόμαστε, αλλά και για τις ίδιες τις πόλεις. Χημική βιομηχανία είναι αυτή, δεν είναι αστεία.